Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, καλησπέρα και από μένα. Όλοι λίγο πολύ έχουμε ρίξει μια ματιά στο αντικείμενο της ιστορίας, στα βιβλία του σχολείου. Διαπιστώνουμε ότι η Επανάσταση, η Ρωσική, η Αμερικανική, η Ελληνική, είναι ένα συνηθισμένο αντικείμενο που θα μάθουν οι μαθητές. Δεν θα μπορούσε βέβαια να είναι διαφορετικά, καθώς οι Επαναστάσεις αποτελούν τομείς στην εξέλιξη της ανθρωπότητας, αντανακλούν βαθύτερες αλλαγές στην οικονομία, αποτελούν ουσιαστικά μια διαδικασία καθοριστική για την παραπέρα εξέλιξή της και βελτίωσή της. Είναι το μέσο που χρησιμοποιεί το νεότερο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα για να ανοίξει το δρόμο του σπάζοντας αποστομένες μορφές της κοινωνικής οργάνωσης. Στα νέα προγράμματα σπουδών για την ιστορία της ΓΑΜΑ Γυμνασίου αναφέρονται έτσι κάπως γενικά θα λέγαμε οι στόχοι για τη γνώση των αιτιών του διαφωτισμού, της Γαλλικής Επανάστασης και της παγκόσμιας σημασίας της. Μελετώντας όμως τα σημερινά βιβλία και της ΓΑΜΑ Γυμνασίου και του Λυκείου, γεννιέται το ερώτημα κατά πόσο δίνουν τα βιβλία αυτά τα εργαλεία στους μαθητές για να κατανοήσουν την έννοια της μετάβασης από το ένα κοινωνικό σύστημα στο άλλο, την έννοια της ανατροπής του παλιού καθεστώτος, καθώς και κάθε υπολείμματός του που μπαίνει εμπόδιο στην παρατέρα ανάπτυξη του καινούριου. Αυτή τη σύνθετη διαδικασία της μετάβασης, ο εκπαιδευτικός που διδάσκει, για παράδειγμα, τη Γαλλική Επανάσταση, πρέπει να την εκλαϊκεύσει στους μαθητές του, να αξιοποιήσει απτά αφηγηματικά σχήματα και άφθονα ιστορικά παραδείγματα. Η σχετικά σύντομη αναφορά του βιβλίου της ΓΑΜΑ Γυμνασίου στην Αγροτική Επανάσταση, στο Τριγωνικό Εμπόριο και στη Βιομηχανική Επανάσταση δεν αρκεί. Πρέπει να αποδοθεί εύσχυμα η κύρια αντίθεση από τη μία η αργή ρυθμή της φεουδαρχικής οικονομίας, της φεουδαρχικής εξάρτησης των αγροτών, της παραγωγής όπου τα περισσότερα προϊόντα είναι μέσα κατανάλωσης και όχι εμπορεύματα, και από την άλλη η γρήγορη ρυθμή κοινωνικής εξέλιξης, της ραγδαίας ανάπτυξης του εμπορίου, της βιοτεχνίας και των εμπορευματοχρηματικών σχέσεων. Να εντοπίσουν δηλαδή οι μαθητές μέσα από τις μεγάλες ανακαλύψεις, τα νέα εργαλεία και τις μηχανές του ύστερου μεσαίωνα, τη διαδικασία που οδήγησε στα μεγάλα παζάρια της Γαλλίας και της Γερμανίας, στην ενίσχυση των εμπορευματοχρηματικών σχέσεων και στην άνοδο της αστικής τάξης. Οι μαθητές στο γυμνάσιο μαθαίνουν για τη δυσφορία της πάμπλου της γαλλικής αστικής τάξης, που είναι αποκλεισμένη από τη λήψη των αποφάσεων. Δύσκολα όμως αντιλαμβάνονται ότι το προϊόν αυτής της δυσφορίας είναι η ίδια η πολιτική λειτουργία του φεουδαρχικού συστήματος, που δεν μπορεί πλέον να υπηρετήσει τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής που έχουν εμφανιστεί. Πρέπει να εμβαθύνουν σε αυτές τις αντιθέσεις. Να μάθουν, για παράδειγμα, ότι στα τέλη του 19ου αιώνα οι αστεί κάτοικοι του Παρισιού υπερήχαν πολύ σε πλούτο και μόρφωση των 24 εκατομμυρίων κατοίκων της υπόλοιπης Γαλλίας, ενώ είχαν στα χέρια τους χρήμα περισσότερο από τα 2/5 του πλούτου της χώρας. Να το αντιληφθούν αυτό με ζωντανό τρόπο, μέσα από χάρτες, με ενδεικτικές αφηγήσεις για τη μετακίνηση και πώληση ενός προϊόντος. Να τους δείξουμε τα 1002 προνόμια των συντεχνιών, τους τοπικούς και επαρχιακούς τελωνιακούς φραγμούς που είχαν καταντήσει αληθινοί δυνάστες και αλυσίδες για την κερδοφορία των αστών, οι οποίοι φυσικά ήθελαν ένα κράτος που να ενισχύει το εμπόριο, την τραπεζική πίστη, τη βιοτεχνία. Χωρίς αυτές τις πληροφορίες, οι μαθητές διολυσταίνουν μέσα από το βιβλίο, ιδιαίτερα της ΓΑΜΑ Γυμνασίου, να αντιμετωπίζουν την εχθρική στάση του βασιλιά προς τη συντακτική συνέλευση του 1789 ως μια επιλογή ενός ηγέτη που δεν θέλει να χάσει την εξουσία του. Η διεκδικήση όμως των αστών σήμαιναν την κατάργηση ενός καθεστώτος που οι αριστοκράτες κέρδιζαν ατελείωτο πλούτο από την εκμετάλλευση της γης και των χωρικών, από επικερδείς κρατικές θέσεις και ατελείωτα προνόμια. Ενδεικτικό είναι ότι ο νόμος απαγόρευσε τους δανειστές να δημεύουν τη γη των ευγενών, ακόμα και αν αυτοί δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα χρέη τους. Το φεουδαρχικό καθεστώς δεν προκαλούσε όμως μόνο την μήνη των αστών, αλλά είχε φτάσει στα όρια την επιβάρυνση των ήδη απομυζημένων μαζών. Ο Ζαν ντε Λαμπριγιέρ, 1645-1696, στο έργο του Χαρακτήρες γράφει για τους χωρικούς: «Στα χωριά συναντά κανείς διάσπαρτα κάποια ζώα που αποφεύγουν τους ανθρώπους. Αρσενικά, θηλυκά, μαύρα, χλωμά, ο ήλιος τα έχει μαυρίσει. Είναι αλυσοδεμένα στη γη που τις σκάβουν με ανίποτο πείσμα. Η φωνή τους είναι χλωμή και όταν σηκώνονται μοιάζουν με ανθρώπους. Τη νύχτα γυρνάνε στις τρύπες τους όπου τρέφονται με μαύρο ψωμί, νερό και ρύζες». Στην εξεγέρση των μαζών της Γαλλίας το 1788-1789, μολονότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο λαός ξεσηκωνόταν για ψωμί αυτή τη φορά, η μαζική βία της άγριας πείνας συναντήθηκε με μια αστική τάξη πολύ πιο συνειδητοποιημένη, με στήριγμα τις ιδέες του γαλλικού και ευρωπαϊκού διαφωτισμού, που οι μαθητές έχουν γνωρίσει σε προηγούμενα κεφάλαια.
Ο λαός του Παρισιού σε πλατείες, καφενεία, σε μυστικές λέσχες, όπως δείχνουν οι γραβούρες εποχής, πληροφορήθηκε άμεσα για τους Γερμανούς και Βέλγους μισθοφόρους που κινητοποιούσε ο βασιλιάς ενάντια στη συντακτική συνέλευση. Τον Ιούλιο του 1789, οι μάζες του Παρισιού απέσπασαν όπλα από το Μέγαρο των Απομάχων, συγκρότησαν την Παριζιάνικη Πολιτοφυλακή. Δεν ήταν οργισμένοι πολίτες που αναφέρει το βιβλίο της Γάμα Γυμνασίου, αλλά τα εργατικά στρώματα του Σεν Αντουάν και του Σαν Μαρσό που κινήθηκαν κατά της Βαστήλης. Μετά από 4 ώρες μάχης και 100 νεκρούς διαδηλωτές, η πλάστιγκα έγειρε όταν μέρος της γαλλικής φρουράς προσχώρησε στην εξέγερση και με κανονιοβολισμούς ανάγκασαν τους πολιορκημένους στρατιώτες να παραδώσουν τον πύργο. Ο εκπαιδευτικός, αξιοποιώντας σκηνές και εικόνες, μπορεί να αποδώσει τα κοσμογονικά αυτά γεγονότα σαν ένα καπάκι που πετάγεται όταν οι αντιθέσεις σε μια κοινωνία φτάνουν σε ένα υψηλό σημείο βρασμού. Γιατί οι εξεγερμένοι ισοπαίδωσαν εντελώς τη φυλακή της Βαστήλης? Γιατί ακόμα και για την κλοπή μιας φρατζόλας φυλακιζόταν κάποιος για χρόνια στα μπουντρούμια, όπως δείχνουν και οι γνωστοί άθλοι του Βίκτορο Σουγκό. Οι μαζικές αυτές κινητοποίησεις, ο φόβος για την κλιμάκωση της λαϊκής εξέγερσης, έπαιξαν σημαντικό ρόλο ώστε το βράδυ της 4ης Αυγούστου, που συνεδρίασε η Εθνοσυνέλευση, να κατακριμνιστούν τα προνόμια αιώνων. Έτσι, η συνέλευση αυτή υιοθέτησε τη γνωστή διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη. Η προοδευτική αυτή διακήρυξη έγινε δεκτή από τα ανάκτορα μόνο μετά την κατάληψη των Βερσαλιών από τον επαναστατημένο λαό. Χιλιάδες γυναίκες, οι 10.000 Ιουδίφ του Παρισιού, ξεκίνησαν πορεία προς τις Βερσαλίες, ζητώντας ψωμί μαζί με ένα οπλισμένο πλήθος 20 και 30.000 ανθρώπων και μελών της εθροφουράς του Παρισιού, και ανάγκασαν τον βασιλιά να δεχθεί να μετακομίσει στο Παρίσι, ώστε να είναι υπό τον έλεγχο του λαού. Άλλο ένα σύνθετο θέμα για τον εκπαιδευτικό είναι να φωτίσει την αλληλουχία των φάσεων της Γαλλικής Επανάστασης, της τάξης και τα στρώματα που εμπλέκονται σε αυτές τις φάσεις. Μελετώντας για παράδειγμα τις πηγές και τα άρθρα του πρώτου συντάγματος της Γαλλικής Επανάστασης, της συνταγματικής μοναρχίας δηλαδή, οι μαθητές μπορούν να αναρωτηθούν ποια τάξη ωφελήθηκε από αυτό το σύνταγμα, γιατί απαγόρεψε τις απεργίες, γιατί δικαίωμα ψήφου είχαν μόνο οι κάτοικοι περιουσίας. Γιατί δηλαδή η ριζοσπαστικοποίηση στη Γαλλική Επανάσταση μεγάλωνε όσο περισσότερο η αυλή επιδίωκε να ανορθώσει με κάθε βίο μέσο το παλιό καθεστώς, ακόμα και με ξένους στρατούς. Να κατανοήσουν το σχήμα δράση-αντίδραση, που οδήγησε σε αυτή τη δεύτερη, πολύ πιο ριζοσπαστική φάση της Γαλλικής Επανάστασης. Το βιβλίο του Γυμνασίου αναφέρει ελάχιστα για τις κινητήρες δυνάμεις των γεγονότων της δεύτερης φάσης. Για ποιο λόγο και ποια λαϊκά στρώματα της πόλης και του χωριού συμμετείχαν, ποιες κατακτήσεις πέτυχαν. Μένει πολύ περισσότερο στην κατασταλτική δράση της περίοδου της τρομοκρατίας, αναφέροντάς τη ως ακραία μέτρα που προκάλεσαν αντιδράσεις, ενώ οι μαθητές μάλλον θα μπερδευτούν ακούγοντας ότι την ίδια περίοδο η οικονομική κατάσταση για τα φτωχά στρώματα επιδεινωνόταν. Η πηγή του βιβλίου για το Μέσο Ιακωβίνιο μπορεί να συνοδευτεί με την αναφορά στους αβράκωτους. Ο ίδιος ο Μαρά, μέλος της λέσης των Κορδελιένων, αναφέρει: «Η επανάσταση έγινε και διατηρήθηκε μόνο από τα χαμηλότερα στρώματα της κοινωνίας. Από τους εργάτες, τους τεχνίτες, τους μικρέμπορους, τους αγρότες, τους πληβίους, από εκείνους τους άμυρους που οι ξεδιάντροποι πλούσιοι τους αποκαλούσαν κανάγιδες και η ρωμαϊκή υπεροψία τους αποκάλυψε προλετάριους. Αποτελούσαν την κύρια δύναμη κρούσης επανάστασης. Τους διαδηλωτές, τους στασιαστές, τους προτεργάτες στο στήσιμο των φραγμάτων. Η συμμετοχή αυτών των στρωμάτων στις επαναστατικές μάχες οδήγησε την Εθνοσυνέλευση να εγκρίνει σημαντικές εσωτερικές μεταρρυθμίσεις. Την κατάργηση της δουλείας στις γαλλικές αποικίες, την απαγόρευση της προσωποκράτησης για χρέη, η ιδιοκτησία των εχθρών της Επανάστασης δημεύθηκε προς όφελος του κράτους και των κατωτέρων τάξεων. Τα μεγάλα κτήματα τεμαχίστηκαν και προσφέρθηκαν για πώληση στους φτωχότερους πολίτες με τους ευνοϊκότερους όρους. Οι αποζημιώσεις προηγουμένως είχαν υποσχεθεί στους ευγενείς για την απώλεια των προνομίων τους καταργήθηκαν. Οι έμποροι που κερδοσκοπούσαν εις βάρος των φτωχών πολιτών απειλήθηκαν με λεμιτόμο. Οι κατακτήσεις αυτές κάνουν ακόμα πιο λυσαλέα την προσπάθεια της αντιδραστικής αριστοκρατίας να πάρει πίσω όσα έχασε. Φωτίζουν όμως και τη ρωμαλαία πάλη του λαού απέναντι σε υπέρτερους ξένους στρατούς, μάχη στο Βαλμί, αλλά και την περίοδο της λεγόμενης τρομοκρατίας. Η αστική τάξη της συνταγματικής μοναρχίας δεν θα μπορούσε να στεριώσει την εξουσία της χωρίς την ένοπλη δράση των λαϊκών στρωμάτων. Ο γνωστός ιστορικός Έρικ Χόμπσμπαουμ περιγράφει την κατάσταση πολιορκίας τον Ιούνιο του 1793. 60 από τους 80 νομούς Γαλλίας είχαν εξεγερθεί κατά του Παρισιού. Τα στρατεύματα των Γερμανών πριγκίπων εισέβαλαν στη Γαλλία από το βορρά και την Ανατολή.
Χάρη στην αποφασιστικότητα του κόσμου και του λαού, 14 μήνες αργότερα ολόκληρη η Γαλλία ήταν υπό σταθερό έλεγχο. Οι εισβολείς είχαν εκδιωχθεί. Η εκτέλεση λοιπόν του Λουδοβίκου, όχι από κάποιο επίδοξο διάδοχο, αλλά από την ίδια την επαναστατική κυβέρνηση, δεν ήταν μια πράξη εκδίκησης, αλλά συμβολίζει την προσπάθεια του λαού να αποκοπεί από ένα παρελθόν ατελείωτων αγκαριών και φόρων, από ένα ομφάλιο λόρο αιώνων, όπου ο βασιλιάς ήταν η αιώνια κοσμική θεϊκή τάξη. Χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι σε τέτοιες δυναμικές περιόδους δεν αργεί να εμφανιστεί η συγκοφαντία, η ιδιοτέλεια και οι προσωπικές αντιπαραθέσεις, αυτό που κυρίως χαρακτηρίζει την περίοδο της λεγόμενης επαναστατικής τρομοκρατίας είναι η όξυνση της ταξικής πάλης μεταξύ αυτών που παλεύουν για το νέο και εκείνων που χάνουν την κατεστημένη θέση και τα προνόμια τους. Να αντιληφθούν δηλαδή οι μαθητές τη συνολική εικόνα μιας διαδικασίας που άφησε μια προοδευτική παρακαταθήκη για την εποχή της. Απελευθέρωσε τις δυνάμεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και της παραγωγής, αλλά και άνοιξε δρόμους για νέα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα. Υπάρχουν, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, πολλά βιβλία και της σύγχρονης εποχής που νομίζω ότι μπορεί να αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός, όπως η Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση του Σαντόρ Φέκετε, το βιβλίο 1789 Η Μεγάλη Επανάσταση των Γάλλων, των Μαρκόφ και Σομπούλ, Οι Γυναίκες από την Αστική Γαλλική Επανάσταση στην Παρισινή Κομμούνα, Χέρια που Επανάσταση ξέρουν να τραγωδούν, από το τμήμα της Κεντρικής Επιτροπής. Να πούμε τώρα για την πρώτη μεγάλη επανάσταση ουσιαστικά της τάξης που πλέον διεκδικεί την εξουσία από την αστική τάξη, την Οκτωβριανή Επανάσταση. Είναι και αυτή μια μάχη του παλιού με το καινούριο και διδάσκεται και αυτή και στα δύο βιβλία, και στη Γάμα Γυμνασίου και στη Γάμα Λυκείου. Στο βιβλίο του Λυκείου η επανάσταση αυτή ξεσπά σχεδόν από το πουθενά. Δεν υπάρχει κοινωνικό υπόβαθρο, δεν υπάρχει καμία προεργασία. Στο γυμνάσιο υπάρχει μια σχετικά σύντομη αναφορά στην Επανάσταση του 1905 και στην κοινωνική ένταση που υπήρχε. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να ξεκινήσει με αυτή την Επανάσταση του 1905 ως πρόδρομο της Ρωσικής. Με την αναφορά στα 6 εκατομμύρια αγρότες που έπαιρναν το δρόμο της ξενιτιάς το 1890 για να γλιτώσουν από την πείνα, την καθημερινότητα του εργάτη Γκερασίμοφ που δούλευε ως φαντουργός. Το πρωί στις 4 μας ξυπνούσαν στη δουλειά. Εγώ δούλευα στις μηχανές με φτερωτές ατράκτους και όλη την ώρα έπρεπε να στέκομαι στο πόδι. Αυτή η κόλαση κρατούσε ως τις 9 το βράδυ. Με χάρτες και φωτογραφίες να δείξει τον κοινωνικό ιστό της ρωσικής κοινωνίας, των μεγάλων εργοστασίων στα νευραλγικά κέντρα των μεγάλων ρωσικών πόλεων, στη Μόσχα, στη Μετρούπολη, μετέπειτα Λένιγκραντ, μέσα από τα οποία η αστική τάξη αποκτούσε όλο και εκατομμύρια κέρδη και στα οποία βέβαια δούλευαν εκατομμύρια εργάτες. Από τη μία, λοιπόν, οι εκατομμυριούχοι αστεί διεκδικούν άμεσα να γίνουν πρωταγωνιστές στην πολιτική εξουσία, να προωθήσουν τις μεταρρυθμίσεις που τους ωφελούν. Από την άλλη, οι εργάτες και οι αγρότες, μέσα από ριζοσπαστικά και επαναστατικά κόμματα, θα αναπτύξουν παράνομη, ακόμα και ένοπλη δράση για τη διεκδίκηση εργασιακών αλλά και πολιτικών δικαιωμάτων. Ενώ συγκροτούν για πρώτη φορά επαναστατικές επιτροπές, τα Σοβιέτ, που ανοίγουν τον δρόμο για την οργάνωση των δομών της μελλοντικής εργατικής εξουσίας. Για ακόμα μια φορά συναντάμε το σχήμα της δράσης και της αντίδρασης. 150.000 εργάτες στη Ρωσία συγκεντρώνονται έξω από τα χειμερινά ανάκτορα υπό την καθοδήγηση ενός παπά, του Γκαπών, με μια διακήρυξη που περισσότερο θυμίζει παρακάλια, η οποία όμως ζητά ουσιαστικές αλλαγές για το ρωσικό λαό. Εξοχότατε, είναι άραγε όλα αυτά συμβατά με τους νόμους του Θεού, η ευλάβεια του οποίου σου έδωσε τη δύναμη να κυβερνάς, και είναι άραγε δυνατό να ζεις με τέτοιους νόμους? Παρά την ταπεινή παράκληση, χιλιάδες έπεσαν νεκροί από την ομοβροντία στους δρόμους γύρω από τα χειμερινά ανάκτορα. Η δολοφονική αυτή πράξη, νομοτελειακό αποτέλεσμα όχι μόνο της σκληρότητας του τσαρικού στρατού, αλλά κυρίως της αντίθεσης μεταξύ των ετοιμάτων των εργαζομένων και των συμφερόντων της άρχουσας αριστοκρατικής και αστικής τάξης, ενίσχυσε τη μαζική οργάνωση των εργατών. Μια τεράστια απεργία παρέλυσε τη χώρα και ανάγκασε το Τσάρο να υποσχεθεί την εκλογή της Δούμας, ενός σχετικά εκπροσωπευτικού οργάνου δίπλα στον Τσάρο. Εικόνες των παρακρατικών μαύρων εκατονταρχιών που σκόνταν στους δρόμους απεργούς εργάτες δίνουν το κλίμα εκείνες τις μέρες. Η Επανάσταση του 1905 και ειδικά ο ρόλος των Σοβιέτ τροφοδότησε νέες διεργασίες στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσθέσει το γεγονός ότι η εξαθλίωση αυτή του πολέμου συνοδεύτηκε από ένα τεράστιο κύμα απεργιών που έφτασε τους 1 εκατομμύριο απεργούς στα 1916 και 700.000 στους πρώτους μήνες του 1917. Μπορεί να αξιοποιήσει τη λογοτεχνία αλλά και τραγούδια αντιπολεμικά για αυτόν τον πόλεμο. Οι επιστολές των στρατιωτών μεταφέρουν το κλίμα της απειθαρχίας και της λιποταξίας στο μέτωπο, όπου οι στρατιώτες οργανωμένοι σε πολιτικές επαναστατικές επιτροπές καλούν σε πάλι για την ειρήνη, το ψωμί και τη γη. Γεγονός που θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην Επανάσταση. Και τα δύο τα βιβλία, και του Γυμνασίου και του Λυκείου, δεν περιγράφουν ουσιαστικά τις μορφές αυτής της νέας
επανάστασης. Δεν εμβαθύνουν στα μεγάλα γεγονότα. Ποιες τάξεις, για παράδειγμα, πήραν μέρος στην πρώτη αστική επανάσταση του 1917. Στο βιβλίο της Γάμα Λυκείου μαθαίνουμε για τις ογκώδεις διαδηλώσεις δυσαρεστημένων πολιτών για την ανταρσία στο στρατό που οδήγησαν στην πτώση της μοναρχίας. Ποιοι ήταν όμως αυτοί οι πολίτες? Η επανάσταση του 1917 ξεκίνησε από τα μεγάλα εργοστάσια, όπως και το 1905. Από το εργοστάσιο Πουτίλοφ στη Μόσχα, τις μεγάλες μονάδες στο Βίμπορκ, στην Πετρούπολη, όπου σχεδόν 100.000 απέργησαν, ενώ οι γυναίκες διαδήλωσαν στη Δούμα πετώντας ψωμί. Οι κινητοποίησεις αυτές αντιμετωπίστηκαν με βία από το στρατό, που του φέξε δεκάδες διαδηλωτές στην πλατεία Σναμένσκαγια. Το καπάκι της ιστορίας πετάγεται ξανά λόγω του υψηλού σημείου βρασμού. Τι είναι αυτό που έκανε το Φλεβάρι του 1917 τους ευέλπιδες του Βολχίνια, που την προηγούμενη μέρα είχαν σκοτώσει οι διαδηλωτές, την επομένη να πυροβολήσουν τον διοικητή τους, να ξεσηκώσουν τα κοντινά τους συντάγματα και να μοιράσουν 40.000 όπλα στους εξεγερμένους? Τέτοιου είδους γεγονότα έδωσαν το τελικό χτύπημα στο τσαρικό καθεστώς, που αναγκάστηκε να παραχωρήσει την εξουσία στην προσωρινή κυβέρνηση. Και τα δύο σχολικά βιβλία αναφέρουν τη δίκαιη εξουσία που προέκυψε μετά την επανάσταση του Φλεβάρι. Από τη μία η εξουσία των φιλελευθέρων αστών, από την άλλη η εξουσία των Σοβιέτ, των εργατών, των στρατιωτών και των αγροτών. Οι φωτογραφίες των κατάμεστων συμβουλίων των Σοβιέτ, τα οποία έλεγχαν το στρατό, το σιδηρόδρομο, τα μέσα επικοινωνίας, θα τροφοδοτήσουν συζητήσεις στην τάξη για το τι εκπροσώπευε και τι ζητούσε η κάθε μία από αυτές τις εξουσίες. Από τη μία η αστική κυβέρνηση της Δούμας, που με επιμονή αντιστάθηκε στα αιτήματα των πολλών για το σταμάτημα του πολέμου, το μοίρασμα της γης και τον εργατικό έλεγχο στην παραγωγή. Ζητήματα τα οποία προέβαλε ιδιαίτερα μαχητικά το κόμμα των Μπολσεβίκων μέσα στο Σοβιέτ. Στα βιβλία δεν διευκρίνησε το μαθητή ότι δύο τάξεις διεκδικούσαν την πολιτική και οικονομική εξουσία για αντικρουόμενους σκοπούς. Γιατί οι αστεί ήθελαν να συνεχίσουν τον πόλεμο? Απαντήσεις φυσικά μπορούμε να πάρουμε και από τα κεφάλαια του γυμνασίου για τα αίτια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, για την έννοια του υπεριαλισμού, της αποικιοκρατίας. Αφήσεις και κόμιξ ανάγλυφα σατηρίζουν τις συγκρούσεις των μεγάλων δυνάμεων για το μοίρασμα του πλανήτη και ανάλογοι παραλληλισμοί φυσικά μπορούν να γίνουν και σε σχέση με τους σύγχρονους υπεριαλιστικούς πολέμους, Ουκρανία, Ιουγκοσλαβία, Συρία και αλλού. Πώς αυτοί δηλαδή περνάνε από τους δρόμους του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, πώς εγκινούνται από τους ανταγωνισμούς των μεγάλων εταιριών. Η φιλοπόλεμη λοιπόν στάση της αστικής ρωσικής κυβέρνησης έγινε την πλάστιγκα προς την κατάκτηση της εξουσίας από τους επαναστατημένους εργάτες, στρατιώτες και αγρότες που άμεσα διέκοψαν τον πόλεμο, μοίρασαν τη γη και άρχισαν να ελέγχουν τη μεγάλη βιομηχανία, οικοδομώντας τις σοσιαλιστικές σχέσεις παραγωγής. Σε αντίθεση με αυτά που λέει το βιβλίο του Λυκείου, που αναφέρει ότι δεν υπήρξε σημαντική επιτυχία στην υλοποίηση των σκοπών της επαναστατικής ηγεσίας. Κρίσιμος για ακόμη μια φορά ήταν ο ρόλος των στρατιωτών που μέσα στο μέτωπο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου παντού πιάνουν φιλίες με τους Γερμανούς και όταν στρέφουν τα πολυβόλα πάνω σε αυτούς, πλήθος στρατιωτών επεμβαίνουν και τα χρηστεύουν. Αναφέρει το βιβλίο της Γάμα Λυκείου. Η νίκη της Οκτωβριανής Επανάστασης γέννησε αντιδράσεις. Ποιοι ήταν όμως αυτοί που αντέδρασαν και γιατί? Το βιβλίο κάτι ψελίζει για εξωτερικές επεμβάσεις, ενώ αυτό του γυμνασίου αναφέρει ότι τα κράτη της Αντάτ υποστηρίζουν γενικά τους τσαρικούς. Δηλαδή, 13 εκατομμύρια στρατιώτες εισέβαλαν στην επαναστατημένη Ρωσία απλά για να επαναφέρουν τον βασιλικό καθεστώς? Ενδιαφέρον μπορεί να προκαλέσει στην τάξη η αναφορά στους Έλληνες ανάμεσα στους στρατιώτες από δεκάδες χώρες που εισέβαλαν στη Ρωσία για να ανατρέψουν την επαναστατική εργατική εξουσία. Η αστική τάξη, όπως και οι αριστοκράτες στη Γαλλική Επανάσταση, κινητοποίησε όχι μόνο τις δυνάμεις της στο εσωτερικό, αλλά κάλεσε τα αστικά κράτη όλων των χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, να ανατρέψουν τη νέα σοσιαλιστική εξουσία. Το σταμάτημα του πολέμου θα σήμαινε τη μη εκμετάλλευση των αποικιών, το μοίρασμα της γης δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό από τους μεγάλους γεωκτήμονες, ενώ ο έλεγχος της βιομηχανίας από τους εργάτες θα στερούσε εκατομμύρια κερδών από τους ιδιοκτήτες τους. Γιατί απέτυχε όμως ένας τόσο μεγάλος στρατός? Γιατί οι δυνάμεις του γαλλικού πολεμικού ναυτικού αρνήθηκαν να σηκώσουν τα όπλα ενάντια σε ένα λαό που δεν είχε βλάψει τη χώρα τους και πάλευε για να αλλάξει την κοινωνία? Με τέτοιες πηγές και παραδείγματα μπορούμε να εξηγήσουμε τη δυναμική των επαναστάσεων, που δεν αποτελούν εθνικά φαινόμενα αλλά παγκόσμια, καθώς συνδέονται με τη μετάβαση από το ένα παλιό κοινωνικό σύστημα σε ένα καινούριο. Ότι αυτό δηλαδή το πέρασμα στη νέα κοινωνία περνά μέσα από την πάλη των τάξεων και των εκμεταλλευόμενων τάξεων και των λαών, που διεκδικούν την εξουσία, ανοίγουν το δρόμο για βαθιές τομές στην οικονομία, στην πολιτική εξουσία, κινούν δηλαδή τον τροχό της ιστορίας. Κλείνοντας να πούμε ότι και για την διδασκαλία της Ρωσικής Επανάστασης υπάρχουν πολλά βιβλία για τον εκπαιδευτικό. Το γνωρίζετε, νομίζω, 10 μέρες που άλλαξαν τον κόσμο του Τζον Ριντ. Από τη μαχητική πείρα των Μπολσεβίκων, το έπος της Μαύρης Θάλασσας του Μαρτί,
1917, η πορεία προς την Οκτωβριανή Επανάσταση από μήνα σε μήνα, μια σχετικά πρόσφατη έκδοση της Ιδεολογικής Επιτροπής. Φίλες και φίλοι, συντρόφοι και σύντροφοι, η συζήτηση για αυτές τις δύο κορυφαίες στιγμές της ιστορίας της ανθρωπότητας δίνει τη δυνατότητα να βγάλουμε ένα κρίσιμο επιστημονικό και πολιτικό συμπέρασμα, το οποίο μπορεί με τέχνη και επιστημοσύνη να διαδοθεί στις σχολικές τάξεις. Σήμερα, δύο αιώνες μετά τη Γαλλική Επανάσταση, η αστική τάξη είναι η ίδια που προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατήσει πίσω τους τροχούς της ιστορίας. Γι' αυτό και παρουσιάζει την εξουσία της αιώνια, όπως έκαναν κάποτε και οι βασιλιάδες, οι ευγενείς και οι φεουδάρχες, προτού δουν τους θρόνους και την εξουσία τους να συντρίβονται από τους αναπόδραστους νόμους της κοινωνικο-οικονομικής εξέλιξης. Σήμερα, ένα αιώνα μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, η ιστορική πρωτοβουλία έχει περάσει πια στην εργατική τάξη. Παρά την επικράτηση της αντεπανάστασης, αποδείχθηκε ότι ο καπιταλισμός δεν είναι ανίκητος, ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε μια ανώτερη οργάνωση κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Τα λόγια του Μαγιακόφσκι συνεχίζουν να δείχνουν τον δρόμο. Ζήτω η επανάσταση, η γελαστή, που ορμάει με φόρα. Αυτός είναι ο μεγάλος πόλεμος, ο μοναδικός από όλους όσους είδε η ιστορία ως τώρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον ομιλητή.